Πάμε στον κύριο και Τσίπρα. Στοιχείο. ...και, και... που διαφάνηκε ε... μετά ε... την κάλπη της απλής Αναλογική αποφεύθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ Προτευτικής Συμμαχία παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση, έχουμε υποστεί μια σοβαρή εκλογική ήττα. Πιστεύω όμως ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι κυρίως αρνητικό για την κοινωνία και για τη δημοκρατία. η ανάδειξη στη Βουλή... Τριών ακροδεξιών κομμάτων, ενό εκ των οποίων με φασιστικέ προεκτάσει και διασυνδέσει, σε συνδυασμό με την πλειοψηφία τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, αποτελεί μια αρνητική εξέλιξη. Ποτέ στα χρόνια τη μεταπολίτευση δεν υπήρξαν συσχετισμοί τόσο αρνητικοί για τον προοδευτικό χώρο. Και αυτό εκπέμπει ένα σήμα κινδύνου για κάθε δημοκρατικό πολίτη. Δυστυχώς για αυτή την εξέλιξη έχει ευθύνη και η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας που μετέφερε το πεδίο της προεκλογικής αναμέτρησης σε ευαίσθητα εθνικά ζητήματα διολυσταίνοντας μάλιστα σε έναν ακραίο εθνικιστικό και διχαστικό λόγο. Ενώ η νομοθετική της παρέμβαση για το κόμμα Κασιδιάρη όχι μόνο αποδείχθηκε κενό γράμμα αλλά τελικά όπως προβλέψαμε, διόγκωσε την ακροδεξιά. Σε κάθε περίπτωση, όταν δεξιά και ακροδεξιά προελάβουν, οι δυνάμεις της προόδου και της δημοκρατίας οφείλουν να οργανώνουν τις αντιστάσεις τους. Και σε ό,τι μας αφορά, αυτό αποτελεί προτεραιότητα. Αυτή η νέα κατάσταση απαιτεί από τον ΣΥΡΙΖΑ σωστή, νυφάλια εκτίμηση δημοκρατική εγρήγορση, ενότητα, αλλά και γρήγορες αποφάσεις για τις αναγκαίες αλλαγές. Απαιτεί να συναντηθούμε πάλι με τις αξίες μας, της συλλογικότητα, της ανιδιοτέλειας και της κοινωνικής ευθύνης. Να ανανεώσουμε τολμηρά το στελεχικό μας δυναμικό από την κορυφή μέχρι τη βάση, δείχνοντας εμπιστοσύνη σε νέους ανθρώπους. Να βάλουμε τέλος σε νοοτροπίες που μας κόστισαν ακριβά. Απαιτεί να προβληματιστούμε με οριμότητα και ευθύνη για τις αιτίες του εκλογικού αποτελέσματος και να σταθούμε στο ύψος του ρόλου που παρά την ήττα μας μας ανέθεσαν εκ νέου οι πολίτες με την ψήφο τους. Της βασικής δύναμης που μπορεί να σταθεί απέναντι στη δεξιά και την άκρα δεξιά και να ασκήσει αποφασιστική προγραμματική αντιπολίτευση. Ο χρόνος προκειμένου να δουλέψουμε μεθοδικά, με στόχο την ανασυγκρότησή μας, δεν είναι απεριόριστος. Ο χρονικός ορίζοντας για την επιστροφή μας είναι οι ευρωπαϊκές εκλογές σε περίπου ένα μήνα, ένα χρόνο, σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα. Και πρέπει αυτό να γίνει με επιτυχία, γιατί το επιβάλλουν οι ανάγκε των πολιτών. Για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έκλεισε ένας μεγάλος και δημιουργικός ιστορικός κύκλος. Ένας κύκλος θετικής προσφοράς στην κοινωνική πλειοψηφία και την πατρίδα. Πρέπει να τον αποτιμήσουμε με περηφάνεια. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να προχωρήσουμε στις απαραίτητες τομές για να ανοίξει σύντομα και δυναμικά ένας καινούριο κύκλος, ακόμη πιο ελπιδοφόρος. Για να αντιμετωπίσουμε τους ορατού κινδύνους για τη δημοκρατία, για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για νέους συσχετισμούς υπέρ της προόδου και της δικαιοσύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αναλαμβάνει από σήμερα τις ευθύνες που του ανέθεσε η Λαϊκή Ψήφος με συντεταγμένες και συλλογικές διεργασίες, θα βάλουμε όπως αρμόζει σε ένα δημοκρατικό συμμετοχικό κόμμα, θα βάλουμε μπροστά τις διαργασίες για να πάρουμε τις οριστικές μας αποφάσεις. Τα μέλη του κόμματος θα κληθούν να μας κρίνουν όλους και να χαράξουν τη στρατηγική που ανταποκρίνεται σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Είναι αυτονόητο πως σε αυτή τη δημιουργική συλλογική διαργασία ανασυγκρότησης, πρώτος εγώ θα θέσω τον εαυτό μου στην κρίση των μελών του κόμματος. Σας ευχαριστώ.